Στη Βόρεια Ελλάδα συγκεντρώνεται ο βασικό πυρήνα των παραγωγών που συμμετέχουν στο ευρύ πρόγραμμα συμβολιακή καλλιέργεια κρυθαριού για βινοποίηση τη Αθηναϊκή Ιθοποιία, που εφαρμόζεται από περισσότερους από 2.200 αγρότε σε συνολικά 19 νομού τη ελληνική επικράτεια, συνεισφέροντα με έσοδα και θέσει απασχόληση στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. Στα 9 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος ε, έχουμε συνεισφέρει 60 εκατομμύρια ευρώ σε προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία και βάσει του οικονομικού και κοινωνικού αντικτύπου που διεξάγει η εταιρεία μας, περισσότερες από 830 θέσεις εργασίας. Για τη φετινή χρονιά η γνωστή ζυθοποιία αναμένεται να απορροφήσει περίπου 45 έως 50.000 τόνους κρυθαριού, ποσότητα που αρκεί να καλύψει το σύνολο των εγχώριων αναγκών της για την παραγωγή μπύρα. Φέτος α, καλλιεργούν οι παραγωγοί για μας περίπου 170.000 στρέμματα συμβολιακά, 160.000 στρέμματα είναι για βινοποιήσιμο κρυθάρι και 10.000 στρέμματα είναι η σποροπαραγωγή. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού, περίπου το 60%, ε, βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή από την Πιερία και πάνω. Το κρυθάρι που παίρνουμε από τους Έλληνες παραγωγούς στη, στη χώρα μας ε, καλύπτει το 100% των αναγκών παραγωγής για τις μπύρες μας. Στη δύσκολη περίοδο που βιώνει ο αγροτικό τομέα με την εκτείναξη του κόστου παραγωγή και τη μεταβλητότητα στι εμπορικέ τιμέ των προϊόντων, η συμβολιακή καλλιέργεια δείχνει να εξελίσσεται για του παραγωγού σε μια επιλογή ασφαλεία με εγγυημένο εισόδημα και συνεχή στήριξη στην καλλιέργεια. Η συμβολιακή σε όλε τι μορφέ προστατεύει τον παραγωγό όσον αφορά τη βεβαιότητα πληρωμή, όχι μόνο κατά κύριο ποια είναι η τιμή, τη βεβαιότητα πληρωμή θα πληρωθεί από την άψερ. Συν το ότι ξέρει από πριν την τιμή, οπότε είναι στην ευθύνη του να παράξει καλό προϊόν και πολύ, πολύ προϊόν. Φέτο η συμβολιακή τιμή στο ρόδιο η βινοποίηση είναι 17,5 ευρώ ανά τόνο ή 0,17 σέντ ανά κιλό. Νομίζω ότι είναι μεγάλο σωσίβιο και καταρχήν γιατί τα κρυθάρια είναι πιο παραγωγικά από τα στάρια και κατά δεύτερο λόγο γιατί σου εξασφαλίζει μια τιμή ε, εκκίνησης ε, πολύ καλή. Δεν σου εξασφαλίζει ένα μεγάλο εισόδημα, σου εξασφαλίζει ένα σταθερό εισόδημα και η πληρωμή και οι τιμέ και η ποιότητα και η ποιότητα των προϊόντων τη και τα κρυθάρια είναι απίστευτα. Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι αποδόσει στο χωράφι και να βελτιωθεί και η ποιότητα του παραγόμενου κρυθαριού, το πρόγραμμα Συμβολιακή τη Αθηναϊκή Ιθοποιία, όπω επισημαίνεται από στελέχη τη, δίνει ιδιαίτερο βάρο στην έρευνα πάνω σε νέε ποικιλίε, οι οποίε αναπτύσσονται σε πέντε πειραματικού αγρού. Φέτο είναι στην Ξάνθη, στη Χαλκιδική, στον Αλμυρό και στη Λιβαδιά, καθώ και στα Σπάτα Αττικής. Ε, αξιολογούνται, όπω είπα, νέε ποικιλίε και όποια, όποια από αυτέ τι νέε ποικιλίε ε, υπόσχεται καλύτερε παραγωγέ, φυσικά οι οποίε να συνδυάζονται με καλή ε, ποιότητα βινοποίηση, αντικαθιστά κάποια από τι παλαιότερε. Ε, έχουμε τέσσερι ποικιλίε βασικέ ε, όσον αφορά του όγκου. Είναι τέσσερι βασικέ ποικιλίε αυτή τη στιγμή. Ήδη η μία από τι τέσσερι είναι καινούρια, δηλαδή φέτο έχει δοθεί στου παραγωγούς. Τα επόμενα χρόνια έχουμε ήδη άλλες δύο ποικιλίε που έχουν μπει στη σποροπαραγωγή και τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι προς διάθεση για τον Έλληνα παραγωγό. Δεν πέφτουνε. Παλιά είχαμε προβλήματα, πλαγιάζανε. Τώρα είναι όλα ομοιόμορφα. Νομίζω ότι η Αθηναϊκή και στο θέμα του πειραματικού, δηλαδή ελέγχει ποιε ποικιλίε θα δώσει στον παραγωγό και νομίζω ότι κάνει την καλύτερη δουλειά. Με αφορμή την έναρξη της φετινής αλωνιστική περίοδου, η γνωστή Ζηθοποιία διοργάνωσε σειρά ερωταστικών εκδηλώσεων για να τιμήσει τους συνεργαζόμενους αγρότες στη Γερακαρού Θεσσαλονίκης, τη Γαλάτη Χαλκιδικής και στη Ξάνθη.